Πάμε, ε. Ναι, πάρτε. Η 33χρονη Ουκρανή τουρίστρια που εξέπνευσε χθες το μεσημέρι από ακατάσχετη αιμορραγία 1,5 χιλιόμετρο πριν από την έξοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς ήταν μία από τους 1.074 που επισκέφθηκαν χθες τον Εθνικό Δρυμό. Ήταν στο τελευταίο τμήμα της διαδρομής όταν θράψμα ενός βράχου που αποκολλήθηκε τη βρήκε στον ομηρό πλητοντάς την στην αρτηρία. Δεν έφαγε βράχο η γυναίκα. Έπεσε ο βράχος από ψηλά, από πάρα πολύ ψηλά. 400 μέτρα ύψος, έσπασε δεξιά-αριστερά σε πάρα πολλά μικρά κομμάτια πέτρες και ένα μικρό θράψμα την ευρύκε. Την ευρύκε στη μοιραία αρτηρία. Δηλαδή, δεν μπορούσε να την βρει στο χέρι και να έχει σπάσει το χέρι της και να είναι ζωντανή και να μην έχει πάθει τίποτα. Είναι αυτό που είπαμε, να έχει ένα κουκάκι τύχη. Στην πυροσβεστική υπηρεσία και στις αρχές πολιτικής προστασίας σήμανε συναγερμός. Ελικόπτερο της ΕΜΟΔΕ απογειώθηκε από το Ηράκλειο για να παραλάβει την σωρό της άτυχης γυναίκας, η οποία υπέκυψε μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ενώ μια γιγαντιαία επιχείρηση στήθηκε από την πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ και με τη συνδρομή δασοφυλάκων του Εθνικού Δρυμού για την ασφαλή έξοδο των περίπου 300 περιπατητών που βρίσκονταν μέσα στο φαράγγι. Showed up. The lady was unconscious. They were doing CPR and they were trying the best to bring her back. She broke her leg. She was unconscious. They were trying her best to bring her back, but unfortunately, it is what it is. Rescue team came and they tried their best. Όχι, δεν είχαμε ακούσει πως θα έβρεχε αυτή την ημέρα. Δεν ξέραμε. Εμείς πήγαμε και ήταν πολύ, πολύ βροχή. Πολύ έπεσε. Τη συναντήσατε εκεί τη βροχή, δηλαδή. Ναι. Όταν είμαστε κάτω, την τελευταία μία μισή ώρα πριν να τελειώσουμε, συναντήσαμε, άρχισε και έβρεχε πολύ. Και ήταν οι ανθρώποι παντού και μας λέγανε γλίγορα να φεύγουμε, να περνάμε, να φύγουμε. Νωρίς το απόγευμα, το πλοίο Σαμαριά της Ανενδίκ μετέφερε τους 300 από τους επισκέπτες του Δρυμού στο λιμάνι της χώρας Φακίων, ενώ οι υπόλοιποι επιβιβάστηκαν στο επιβατηγό χηματαγωγό Δασκαλογιάννης. Ήταν εμφανώς εξαντλημένοι και εξήγησαν ότι ξεκίνησαν τη διαδρομή από το ξυλόσκαλο με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, λίγο πριν από τη θέση πόρτες προς την έξοδο, και ενώ είχαν αρχίσει να εκδηλώνονται βροχοπτώσεις, άρχισαν κατουληστήσεις. Και δύο φορές ακούσαμε μεγάλο μπαμ και μπούμ και. Ακούσαμε και ήταν. Εσείς είδατε την είδαμε τη γυναίκα. Εμείς είδαμε όταν ήταν τριγύρω όλοι και τη βοηθούσανε. Υπήρχε πανικό σε κάποιους. Παρ' όλα αυτά τους καθησυχάσαμε και μπήκαν με τάξη και ασφάλεια στο καράβι και έφτασαν στη χώρα Σφακίων. Καλεστήκαμε την πολιτική προστασία για να έρθουμε να συμβάλλουμε στις πρώτες βοήθειες για τους ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί. Το χθεσινό τραγικό δυστύχημα μέσα στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς επαναφέρει την ανάγκη επανασχεδιασμού για την ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού. Τα μεμονωμένα αυτά περιστατικά, τα τραγικά, όσον αφορά και ειδικότερα το σημερινό, δεν θα πρέπει να μας αποτρέψουν από το να υπάρχει επισκεψιμότητα στο φαράγγι. Το φαράγγι είναι προορισμός, είναι ένα φαράγγι που επισκέπτεται κόσμος από όλο τον κόσμο. Απλά θα πρέπει, όπως προανέφερα, να δούμε τις προϋποθέσεις για να έχουμε ασφαλέστερη προσβασιμότητα. Με απόφαση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες και από τις δύο εισόδους, μέχρι να εκδοθούν τα πορίσματα της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και ειδικών γεωλόγων από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.